Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Γεραπετρίτη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα για ό,τι συνέβη. Φαίνεται κουράστηκε ο άνθρωπος και λέει στο δόγιο, άντε να τελειώνουμε, κουράστηκα. Ακούστε τι λέει στο μικρόφωνο. Πρέπει να τελειώσουμε. Τελειώσουμε. Παρέθηκα, πόσο άλλο. Με κουράζετε με τις ερωτήσεις. Πάμε στο Tour Canal. Παιδιά, μάλλον από ό,τι φαίνεται έρχεται καταστροφή, θα κλάψουν μανούλες στις εκλογές και βγήκανε οι του Tour Canal να συμβουλέψουν το κόμμα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάρει ελάχιστους ψήφους. Όσο αυτοί μιλάνε, εγώ μπορώ να κάνω κοινοματική για να καταλάβετε. Και λέω να σοβαρευτεί και η Νέα Δημοκρατία λιγάκι. Γιατί εδώ μοιάζει να έχει μια κρίση στρατηγικής. Να μαζευτεί λίγο αυτός ο χώρος και να δει πού βρισκόμαστε. Είμαστε σε άλλη φάση, παιδιά. Χανόμαστε. Αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει αλλάξει το πράγμα. Το σκηνικό έχει αλλάξει το πολιτικό. Θέλει σοβαρότητα και στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Είναι φανερό ότι το έχει. Ας σοβαρευτούν. Σήμερα έχει υπουργικό Μητσοτάκης. Ας τους βάλει στη θέση τους μερικούς. Να τους μαζέψει μερικούς για αυτά που λένε. Γιατί προκαλούν την κοινωνία. Θέλει προσοχή. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Θέλει μεγάλη προσοχή από όλους. Πάντως καήκαμε. Αν θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν. Ναι, αλλά αυτό εδώ δεν θα βρούμε ψήφο. Αυτό θα σταματήσει λοιπόν εδώ. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση λέει: παιδιά, εγώ θα διαχειριστώ τις ευθύνες μου, δεν θα κρυφτώ. Ωραία. Εδώ έχει σχέση με τη διαχείριση των ευθυνών. Αυτό να τελειώσει, να πάει στην άκρη και να διαχειριστεί με σοβαρότητα την κατάσταση η κυβέρνηση. Που μοιάζει να τη διαχειρίζεται για την ώρα. Καταστρέφεται μια παράταξη. Θέλει μεγάλη προσοχή από όλους. Λοιπόν, βγήκε και ο Πρωθυπουργός της χώρας να κάνει δηλώσεις. Θυμάστε το μαζί, τα φάγαμε, το θυμάστε αυτό, του Χοντρού. Αλλάζει τώρα αυτό, έτσι. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Μπλα μπλα μπλα, δεν θέλω να τον ακούσω άλλο. Παιδιά, και εσύ φταίς, και εσύ φταίς, και εσύ φταίς, και εγώ φταίω για τα Τέμπη. Έτσι, να το ξέρετε, όλοι φταίμε. Αυτό όμως που θέλω να δείξω, γιατί μπήκε η φωτογραφική, μπήκε ο φωτογράφος μέσα και οι επικοινωνιολόγοι, τι κανονίσανε, να φτιάξουνε, να βγάλουν φωτογραφίες, ώστε να φαίνονται όλοι στεναχωρημένοι. Δείτε την μία-μία, παιδιά. Στο τέλος θα σας πω το αληθινό, έτσι, το τι συνέβη. Τους βλέπετε, όλοι είναι στεναχωρημένοι με αυτό που συνέβη. Το βλέπετε. Πώς τους έχει πετύχει η κάμερα την κατάλληλη στιγμή, ε? Καλά, στο επικοινωνιακό παιχνίδι είναι πρώτοι, έτσι. Δεν πιάνονται. Τους βλέπεις, όλοι είναι στεναχωρημένοι, εκτός από τον κεντρικό. Λοιπόν, για να μην μπερδεύεστε και για να είναι αληθινό το όλο σκηνικό, μεν φαίνονται στεναχωρημένοι, αλλά έχουν έρθει κρυφές δημοσκοπήσεις και τους είπανε τι θα πάρουν στις εκλογές. Γι' αυτό βγαίνουν έτσι, στεναχωρημένοι. Έτσι, δεν είναι για την τραγωδία στα Τέμπη, για να είναι πιο πιστικοί στο φακό, τους είπανε τι πραγματικά θα πάρουνε, τι έρχεται στις εκλογές και έτσι βγήκανε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.